Χρήστο, να ξεκινήσουμε από σένα, να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε. Είναι νομίζω προφανές ότι ο κύριος Πολάκης τίθεται εκτός ψηφοδελτίων. Πρόκειται και να διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη, Ματίνα. Αναμένουμε την ποινή που θα επιβάλλει η Επιτροπή Διοντολογίας στον Παύλο Πολάκη. Κανείς όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος ότι αυτή θα είναι η οριστική διαγραφή του από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ, πρέπει να σας πω. Ο κύριος Τσίπρας τον παραπέμπει. Τον έχει κόψει από τα ψηφοδέλτια, τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα υπάρχει αρκετή συζήτηση. Στελέχη του εκτελεστικού προσερχόμενα στη συνεδρίαση φάνηκε να έχουν διαφορετικές κατά τη άποψη. Δηλαδή, υπάρχει κοινή παραδοχή ότι ο Παύλος Πολάκης για μία ακόμη φορά έκανε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που επιφέρει μεγάλη πολιτική ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Καθότι αντί αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να καυτηριάζει και να κριτικάρει την κυβέρνηση για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, για τις υποκλοπές και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, έρχεται και απολογείται για όσα έγραψε ο Παύλος Πολάκης σε μια πλατφόρμα ρεβανσισμού, ξεδιπλώνοντας ένα σχέδιο εκδίκησης εντελώς διαφορετικό από το σχέδιο που την ίδια μέρα περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Αυτό είναι και η μεγάλη ενόχληση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα είναι φανερό ότι ο κύριος Πολάκης επιδίωξε να στρέψει αλλού την κατεύθυνση του σκάφους του ΣΥΡΙΖΑ από τη μεσαία τάξη, από τον κεντρό χώρο στον οποίο κάνει άνοιγμα ο Αλέξης Τσίπρας και επιχειρεί να πιάσει το νήμα μαζί του. Τώρα, κρατάμε το εκτός ψηφοδελτίων και συζητάμε λοιπόν για την επιπλέον ποινή που θα έχουμε μέχρι αύριο το απόγευμα λογικά, γιατί αύριο το αργά το απόγευμα ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το προσωπικό χρέος, για την πρώτη κατοικία, την νομοθετική παρέμβαση για την πρώτη κατοικία, τον ατομικό δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, και μέχρι τότε το θέμα Πολάκη είτε έτσι είτε αλλιώς θα πρέπει να έχει κλείσει. Η Επιτροπή Διοντολογίας αναμένει την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του εκτελεστικού γραφείου και πιθανότατα αύριο, αν η συνεδρίαση αυτή κρατήσει πολύ, θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Υπάρχει αρκετή συζήτηση. Σας έλεγα ότι τα στελέχη έχουν διάφορες απόψεις. Τα στελέχη της πλατφόρμας διακρίνει κανείς ότι δεν θέλουν διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ενώ συμφωνούν στην αποπομπή του από τα ψηφοδέλτια και στην αντικατάστασή του από τον τομέα διαφάνειας. Μένει να δούμε αν το διαζύγιο θα είναι οριστικό. Και νομίζω μας χωρίζουν κάποιες ώρες από αυτή την τελική διευθέτηση. Θα βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει χώρος να βρεθεί κάποιου είδους διαχείριση αυτής της κατάστασης.